Πάμε στα μουσικά, γιατί στη συνέχεια θα αναφερθεί και ο Νίκος για τις θερινές προβολές, τις Τετάρτες και για τα κοινωνικά η Μελίτα. Ανοίγουμε, είπαμε, τις πύλες και πρώτοι από όλους σειρά έχουν οι μικροί μας φίλοι. Κάθε φορά τελειώνει η σχολική χρονιά, τους καλωσορίζουμε το καλοκαίρι και καλωσορίζουμε και τα παιδιά στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων. Είναι μια εξαιρετική θεατρική παράσταση κουκλοθεάτρου που γίνεται, που υλοποιείται από τους ΟΥΠΣ του κουκλοθέατρου. Η παράσταση έχει τίτλο Οδύσσια, ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ φρέσκια, ενδιαφέρουσα παράσταση που ταξιδεύει τα παιδιά, θα ταξιδέψει τα παιδιά και περιμένουμε να κατακλειστεί η Αυλή από μικρούς φίλους και έτσι να ξεκινήσει η καλοκαιρινή μας περίοδος. Κυριακή, 8 το βράδυ, στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων, όπως είπα και πριν, περιμένουμε τους μικρούς φίλους στην Αυλή μας. Κυριακή, 18 Ιουνίου, για να μην μπερδευόμαστε με τις ημερομηνίες. Στη συνέχεια, εγώ θα πω τα ενδιάμεσα, παρεμβαίνει το θερινό σινεμά της Τετάρτης, που θα ανακοινωθεί από τον κύριο Κουρού. Εγώ θα πω για τις μουσικές εκδηλώσεις. 26 Ιουνίου, η πρώτη μουσική εκδήλωση, να πούμε για την νεολαία, να πούμε για όλο τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς ο Αλκίνος μεγάλος πια. Αλκίνος Ιωνίδης, λοιπόν, αποκαλύπτεται στην Αυλή των Ασμάτων και των Θεαμάτων. Δίπλα του ο ογκόλυδος της τζαζ και συντοπίτης μας Γιώτης Κιουτσόγλου, σε μια εξαιρετική ιδιαίτερη μουσική βραδιά. 26-6, 9.30 το βράδυ, Δευτέρα, ξεκινάνε οι μουσικές εκδηλώσεις. Συνεχίζουμε στις 3 εβδόμου, πάλι μέρα Δευτέρα, στις 9.30 επίσης το βράδυ, μια πολύ ξεχωριστή καλοκαιρινή, φρέσκια, διασκεδαστική μουσική βραδιά, με πρωταγωνίστρια μια σύγχρονη ερμηνεύτρια, η οποία δίνει το στίγμα της σε πολύ όμορφα τον τελευταίο καιρό, είναι η Πέννη Μπαλτατζή. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Κι όμως υπάρχει χαρά». Θα ακούσουμε πολλά είδη μουσικής, ευχάριστα. Και έναν άλλο τίτλο που δίνουμε εμείς είναι «Swing in the City». Στην πόλη να ακούσουμε και τη swing μουσική. Δευτέρα, 17 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, ο θρύλος της κριτικής μουσικής παράδοσης, ο Ψαλαντώνης, θα είναι εδώ με το μουσικό του σχήμα σε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά. Θα τιμηθεί βέβαια από το Σύλλογο, γιατί δεν έχει ξανάρθει εδώ στην πόλη μας και στο Σύλλογο. Μια βραδιά που πιστεύω ότι πολλοί κόσμος θα τιμήσει δεόντως. Στις 24 εβδόμου, πάλι μέρα Δευτέρα, πάλι στις 9.30, μια ενδιαφέρουσα συνάντηση δύο σημαντικών σύγχρονων συνθετών και δημιουργών, του Γιώργου του Ανδρέου και του Γιώργου του Καζαντζή, και σπάνιες ερμηνείες της Κορίνας Λεγάκη και του Απόστολου Ρίζου, λαμπροί ερμηνευτές και οι δύο, της νεότερης τραγουδιστικής γενιάς. Μια ξεχωριστή ποιοτική μουσική βραδιά επίσης, σε αυτή τη συνάντηση των δύο σημαντικών συνθετών. Πάμε 31 Ιουλίου, πάλι μέρα Δευτέρα, η Καλλιόπη Φέτα και ο Χάκη Γιαζετσιάνη, σε μια σημαντική και ιδιαίτερη συνάντηση που έχουν κάνει τον τελευταίο καιρό, θα είναι εδώ μαζί μας με ένα μουσικό σχήμα που τους συνοδεύει, και αυτό ιδιαίτερο και πάντα ποιοτικό και εξαιρετικό. Η ανάπαυλα του Αυγούστου και στο τέλος του μήνα ερχόμαστε στις 28 Οκτώβου, στις 9.30, γιατί είναι πολύ και νωρίς, Δευτέρα βράδυ, ένα τιμητικό αφιέρωμα σε ένα πολύ σπουδαίο μουσικό δημιουργό των προηγούμενων δεκαετιών, του Δήμου Μούτση. Ο Δήμος Μούτσης, όπως είναι γνωστό, έχει καθορίσει τα μουσικά πράγματα της χώρας μας από τον προηγούμενο αιώνα, από την δεκαετία του 70, 80 και 90. Έχει και ο ίδιος τραγουδήσει τραγούδια των μεγάλες επιτυχίες. Και θα είναι εδώ μαζί μας εκείνο το βράδυ για να τον τιμήσουμε για την προσφορά του στα μουσικά πράγματα της χώρας. Την επιμέλεια του προγράμματος, τη μουσική επιμέλεια του προγράμματος αυτής της βραδιάς την έχει ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, γνωστός σε όλους μας μουσικός εδώ στην πόλη, που έχουμε εμπιστοσύνη στη δημιουργικότητά του και στην ενσωστοσύνη που θα κάνει. Και θεωρούμε ότι θα είναι μια εξαιρετική, ξεχωριστή
μουσική βραδιά, αυτή η συγκεκριμένη το αφιέρωμα στον Δήμο Μούτση. Συνεχίζουμε με ένα τριήμερο αφιέρωμα στη μετανάστευση, στο ξεριζωμό να το πω. Είναι τριήμερο γιατί είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. 4 Σεπτεμβρίου, μέρα Δευτέρα, η Ιεροφύλη και μια αμιγώς γυναικεία εξαμελής σε μουσική μπάντα, με το που ακούει στο όνομα Σμύρνα, θα είναι μαζί μας εδώ για να μας χαρίσουν εξαιρετικές μουσικές της Ανατολής. Μιλάμε για Σμύρνη, μιλάμε για Κωνσταντινούπολη, μιλάμε για, αλλά και όχι μόνο, τραγούδια της παράδοσης μας από ανατολική μεριά. Στις 5 Σεπτεμβρίου θα παρευληθεί και ένα θεατρικό τελικά που μας προέκυψε γιατί δεν υπήρχε δυσκολία στο να γίνει η συνεννόηση. Εν πάση περιπτώσει, την Τρίτη στις 9 το βράδυ, ένα θεατρικό μονόπρακτο της Σώτης Τριανταφύλου Πιτσιμπούργο, ένα ύμνος στο Ξενιτεμό. Και την Τετάρτη 6/9, θέατρο σκιών Γιάννη Νταγιάκου, για τους μικρούς μας φίλους, ξεκινάει η σχολική χρονιά. Οι μικροί μας φίλοι έρχονται να παρακολουθήσουν την παράσταση με ελεύθερη είσοδο, αλλά φέρνουν γραφική ύλη για παιδιά που χρειάζονται, το ότι χρειάζονται, γιατί θα ξεκινήσει η χρονιά, όπως είπαμε, στις 8 αυτό. Και βέβαια, επειδή μιλάμε για τριήμερο αφιέρωμα στη μετανάστευση, ο Γιάννης Νταγιάκος, που έχει ενημερωθεί, θα φροντίσει να βάλει λόγια Ξενιτεμού στον συμπαθέστατο, στον ήρωά μας, το θεάτρο σκιών, τον Καραγκιόζη. Συνεχίζουμε Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Αγγελάκας, βραδιά νεολαίας. Θεωρούμε ότι ο Γιάννης Αγγελάκας με το μουσικό του σχήμα και με την καινούργια μουσική δουλειά θα κατακλείσει την αυλή από την νεολαία, γιατί έτσι κι αλλιώς η παρουσία του είναι γεγονός πολιτιστικό μουσικό για τα πράγματα που βρίσκεται, και επομένως ο Γιάννης Αγγελάκης ξανάρχεται λοιπόν στην αυλή φρέσκος, ανανεωμένος, για τους καλούς μικρούς νεολαίους φίλους. Και στις 18/9 είναι η τελευταία μουσική εκδήλωση ενός ένα αφιέρωμα που έχει τίτλο «Στον Αγίον τα νερά», όπου ο Χάρης Γκοζόφτης είναι το ποιητής μας, μια καινούργια δουλειά που έχει ετοιμάσει, και ο Λάζαρος Αντωνιάδης με το μουσικό του σχήμα θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, και έτσι τιμάμε και τους ντόπιους μουσικούς δημιουργούς μέσα από αυτή την εκδήλωση. Βέβαια, σας είπα για ντόπιους στο πέρασμα των μουσικών εκδηλώσεων μέχρι τώρα. Σας ανέφερα Γιώργη Κιουτσόγλου, σας ανέφερα Καλλιόπη Βέτα και σας ανέφερα και τον Χάρη Κιουτσόγλου, τον οποίο θα τον ακούσετε και κάπου άλλο. Αυτά από τα μουσικά που θα συμβούν εδώ το καλοκαίρι στην Αυλή των Ρασμάτων και των Θεαμάτων, κάτω από την Κερασιά. Και συνεχίζουμε για το σινεμά το θερινό που ξεκινάει και αυτός, και βέβαια και τα κοινωνικά στη συνέχεια.